Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση, όπου έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Κουτουλίδη, επίγον καθηγητή στο ΕΚΠΑ, από τα βασικά στελέχη του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου στο Αγιωτήριο Νοσοκομείο και εξαιρετικό συνάδελφο, που θα μας μιλήσει για κάτι στο οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, την ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, την τεχνική, τον τρόπο που διαβάζεται με έμφαση στις παθήσεις του μυελού. Κύριε Κουτουλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα και είμαστε όλοι αυτιά. Και μάτια βέβαια για να σας ακούσουμε και να σας δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Και ευχαριστώ και τον κύριο Χατζηδάκη, ως υπεύθυνο των μαθημάτων, με τον οποίο επικοινώνησα και συζητήσαμε λίγο για το περιεχόμενο του μαθήματος. Θα ανεβάσω λίγο την ομιλία μου στην οθόνη, να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι ορατή? Ναι, και πολύ καθαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς προγραμματίζετε το ζήτημα των ερωτήσεων. Θέλετε να γίνει κάποια ζήτηση στο τέλος, θέλετε να βλέπω ερωτήσεις στο Q&A, στο chat και να απαντώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας, η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη. Πώς θέλετε να κινηθούμε? Θα ήταν προτιμότερο να το κάνουμε στο τέλος, αν συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώ λοιπόν, όπως ακούσατε και από τον καθηγητή, το θέμα της ομιλίας μου είναι η ολόσωμη μαγνητική τομογραφία. Θα αναφερθώ στην τεχνική με την οποία κάνουμε την εξέταση, τον τρόπο που ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθώ και σε διάφορες διαγνωστικές παγίδες, προφανώς στο πρωτόκολλο όπως αυτό εφαρμόζεται στις διάφορες ενδείξεις, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής. Και επειδή αυτή η τεχνική εντάσσεται όλο και περισσότερο στις κατευθυντήριες οδηγίες διαφόρων με επιστημονικών εταιριών, ογκολογικών κυρίως, αλλά όχι μόνο, θα αναφερθώ και σε αυτές. Η μαγνητική τομογραφία με ολόσωμη απεικόνηση είναι μια εξέταση η οποία για να γίνει χρειάζεται το κατάλληλο υλικό, δηλαδή το hardware, έναν μαγνητικό τομογράφο είτε 1,5 είτε 3 τέσλα, ο οποίος να έχει την κατάλληλη υποδομή από πλευράς δυνατότητας ποινίων αλλά και δυνατότητας κίνησης της εξεταστικής τράπεζας, ώστε να καλύψει χωρίς μετακίνηση του ασθενή και με την εφαρμογή πολλαπλών επιφανειακών ποινίων, πολυκάναλων, όλο το σώμα. Εδώ σας δείχνω μια εικόνα από τον μαγνητικό τομογράφο 3 τέσλα του Αρετεΐου Νοσοκομείου. Η εικόνα του ασθενή πριν ξαπλώσει είναι κάπως έτσι, δηλαδή καλύπτεται στη συγκεκριμένη περίπτωση πρώτα απ' όλα από το ποινίο εγκεφάλου και τραχύλου. Μετά στη συνέχεια έχουμε δύο επιφανειακά πολυκάναλα ποινία. Αυτά είναι ποινία τα συγκεκριμένα πολύ ελαφριά, τα οποία είναι με κάλυψη 60 εκατοστών το καθένα, που μένουν συνολικά 1,20 περίπου. Και είναι ενεργοποιημένο φυσικά και το ενσωματωμένο μέσα στην εξεταστική τράπεζα ποινίων που χρησιμοποιείται για παράδειγμα για την απεικόνηση μοδηλικής στήλης. Επομένως, ο εξεταζόμενος είναι περικυκλωμένος από πολλαπλά ποινία με πάρα πολλά κανάλια, πράγμα που μας επιτρέπει να κάνουμε συνεχόμενα την εξέταση σε διαδοχικούς διαγνωστικούς σταθμούς, χωρίς να μετακινείται, χωρίς να σταματάμε την εξέταση, και με αυτό το setup παίρνουμε όλες τις ακολουθίες που χρησιμοποιούμε για την εξέταση. Η συγκεκριμένη εξέταση είναι στον μαγνητικό τομογράφο των 3 τέσλα, όμως το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε μαζί με τα ίδια ποινία και στον μαγνητικό τομογράφο του 1,5 τέσλα που έχουμε στο εργαστήριο. Και οι δύο είναι μαγνητικοί τομογράφοι οι οποίοι έχουν το hardware και το software για να εκτελούν αυτή την εξέταση. Και στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση για το ένα ή για το άλλο σύστημα μαγνητικού συντονισμού. Υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, για παράδειγμα έχουμε καλύτερη καταστολή λίπου στα μεγάλα field of view στο 1,5 τέσλα. Απ' την άλλη, στο 3 τέσλα έχουμε καλύτερο SNR. Εν πάση περιπτώσει, με αυτούς τους πολύ σύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά παρόμοιες εικόνες.
είτε με το ένα μηχάνημα είτε με το άλλο. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εφικτό να κάνει κανείς μια πολύ καλή εξέταση σε ένα καινούριο σύστημα 1,5 τέσλα με πολύ ισχυρά gradients, παρά σε ένα παλιό σύστημα 3 τέσλα, το οποίο δεν έχει τόσο ισχυρά gradients και φυσικά δεν έχει το σύστημα της μετακίνησης της τράπεζας που επιτρέπει να παίρνουμε τις συνεχόμενες εικόνες σε διαδοχικούς σταθμούς. Προς το παρόν, οι ολόσωμες μαγνητικές τομογραφίες αποτελούν ένα μικρό μόνο το κομμάτι των μαγνητικών τομογραφιών που ενεργούνται παγκοσμίως στα ακτινολογικά εργαστήρια. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις για την εφαρμογή της οποίας θα αναφερθώ στη συνέχεια. Είναι μια εξέταση η οποία ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε διαρκεί συνήθως 45 με 60 λεπτά. Μπορεί να διαρκέσει και παραπάνω στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάνουμε το εκτεταμένο πρωτόκολλο για συγκεκριμένες ενδείξεις στο οποίο θα αναφερθώ. Οι περισσότερες εξετάσεις διεθνώς γίνονται σε μαγνητικό τομογράφο 1,5 τέσλα και πολύ μικρότερο ποσοστό σε μαγνητικούς τομογράφους 3 τέσλα, αλλά αυτό έχει σχέση και με τη διαθεσιμότητα των συστημάτων. Είναι μια εξέταση που τυπικά γίνεται χωρίς την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όπου η εξέταση μπορεί να συμπληρωθεί με αυτό. Ένα παράδειγμα είναι η ενεργός παρακολούθηση ασθενών υψηλού ρίσκου με καρκίνο του μαστού, στο οποίο θα αναφερθώ. Και η πιο χρήσιμη ακολουθία από όλες, η οποία δεν πρέπει να λείπει, αλλιώς δεν είναι η εξέταση ουσιαστικά ολόσωμα μαγνητική, είναι η ακολουθία βαρύτητας διάχυσης με κάλυψη όλου του σώματος, δηλαδή η γνωστή DWIPS και ψηλό B-value, το οποίο εκτείνεται από 800 έως 1000. Οι δύο διαγνωστικοί πυλώνες αυτής της εξέτασης από πλευράς πρωτοκόλλου είναι οι εικόνες βαρύτητας διάχυσης και είναι και οι ακολουθίες Dixon. Η ακολουθία βαρύτητας διάχυσης λαμβάνεται σε πολλαπλές εγκάρσεις τομές, σε διαδοχικούς ανατομικούς σταθμούς και στη συνέχεια αυτές τις εικόνες τις παίρνουμε και τις μετεπεξεργαζόμαστε, πρώτον βγάζοντας τους αντίστοιχους παραμετρικούς χάρτες του φαινομενικού συντελεστή διάχυσης και δεύτερον κάνοντας ανασυνθέσεις, ράβοντας αυτούς τους διαδοχικούς σταθμούς που είναι συνήθως 7 με 8 και καλύπτουν από το θόλο του κρανίου μέχρι περίπου τη μεσότητα των μυρών ή τα γόνατα και κάνουμε στεφανιές ανασυνθέσεις με πρωτόκολλο NPR και τρισδιάστατες μη επανασυνθέσεις. Θα σας δείξω εικόνες στη συνέχεια. Οι Dixon ακολουθίες παίρνουμε Dixon και τα φένα και τα δύο προσανατολισμού. Αυτές τώρα μπορεί να τις πάρει κανείς εξ αρχής στεφανιές ή εγκάρσεις. Σας λέω το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε εμείς που είναι και πιο διεθνώς αποδεκτό. Παίρνουμε εγκάρσεις ακολουθίες που καλύπτουν όλο το σώμα και αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες ακολουθίες για διάφορους λόγους, για την ανίχνευση εστιακών αλλοιώσεων, είναι εξαιρετικά ευαίσθητες για τις αλλοιώσεις αυτές που αντικαθιστούν πλήρως το λίπος του οστικού μυελού, όπως είναι όλες οι κακοήθειες. Και επίσης έχουν και αυτές ένα ποσοτικό κομμάτι, γιατί μας επιτρέπουν με μεγάλη ακρίβεια να υπολογίσουμε το κλάσμα του λίπους στον οστικό μυελό. Και αυτός είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος βιοδείκτης απόκρισης της αντινεοπλασματικής θεραπείας σε διάφορες κακοήθειες. Και η εξέταση πάντα περιλαμβάνει και υψηλής ευκρίνειας οπελιές ακολουθίες της όλης της σπονδυλικής στήλης. Συνήθως παίρνουμε κλασικές σταθένα, τούρμπο σπινέκο και στέρα ακολουθίες, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες γιατί μπορούμε να δούμε όλη τη σπονδυλική στήλη, να ανοιχνεύσουμε και άλλες αλλοιώσεις που έχουν σχέση, για παράδειγμα, με συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα, είτε καλοήθειο στοπορετικά, είτε κακοήθειο σε έδαφος κακοήθους διήθησης. Να δούμε φυσικά όλες τις νευρικές δομές, να δούμε τον νοτιό μυελό, την υπουρίδα και ούτω καθεξής, να ανοιχνεύσουμε εξωστικές μάζες μαλακών μορίων που συνοδεύουν κακοήθειες και πιέζουν κρίσιμες νευρικές δομές. Το πιο εκτεταμένο πρωτόκολλο, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, είναι το στάνταρ πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες ενδείξεις, κυρίως δε στο πολλαπλό μυέλωμα και τις λοιπές πλασματοκυταρικές δυσκρασίες και στις μεταστάσεις. Υπάρχει και ένα εκτεταμένο πρωτόκολλο, για παράδειγμα το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε ασθενείς υψηλού ρίσκου για την ανάπτυξη κακοηθειών, το οποίο πρέπει να περιλάβει και άλλα όργανα όπου μπορεί να εμφανιστούν καρκίνοι, για παράδειγμα σε σύνδρομα καρκινικής προδιάθεσης, όπου έχουμε αυξημένη επίπτωση όγκων εκτός από τους συνηθισμένους που ανέφερα προηγουμένως και όγκων εγκεφάλου και όγκων στο πνεύμονα. Οπότε αυτό το πιο εκτεταμένο πρωτόκολλο περιλαμβάνει και ειδικές ακολουθίες
για τον εγκέφαλο, δηλαδή μια φλέρα ακολουθία κεφάλου και μια ταφένα ακολουθία βαθμιδωτής ηχού, vibe στο πνεύμονα για την ανίχνευση πνευμονικών όζων. Πώς παίρνουμε την ακολουθία βαρύτητας διάχυσης στην ολόσωμανική τομογραφία? Χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε δύο τιμές B. Μπορεί σε κάποια πρωτόκολλα να χρησιμοποιούμε κυρίως αυτά στα οποία κάνουμε επαναστατιοποίηση, δηλαδή εκτίμηση θεραπευτικής απόκρισης. Μπορεί να χρησιμοποιούμε και μια ενδιάμεση τιμή για να σταθεροποιήσουμε τις τιμές του ADC. Τυπικά χρησιμοποιούμε δύο τιμές B, όπου η χαμηλή παίρνουμε πάντα ένα B50, όχι 0, για να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση της αγκύωσης στις μετρήσεις μας. Και οι υψηλές τιμές B κυμαίνονται από 800 έως 1000. Σχεδόν πάντα παίρνουμε μια υψηλή τιμή B στο εργαστήριο, η οποία είναι 900. Η μέθοδος που ακολουθείται για την καταστολή του λίπους είναι STER. Και ανάλογα με το εύρος της κάλυψης, καλύπτονται διαδοχικά 4 έως 8 σταθμοί. Η ακολουθία αυτή, να ξέρετε, ότι κρατάει περίπου 3 λεπτά ένα σταθμό. Επομένως, στο τυπικό πρωτόκολλο, όπου παίρνουμε περίπου 7 με 8 σταθμούς, θα σας δείξω στη συνέχεια, και με έναν μέσο χρόνο λήψης γύρω στα 3 λεπτά ένα σταθμό, αυτή η ακολουθία, η DWIPS, κρατάει γύρω στα 20-25 λεπτά. Στη συνέχεια, αυτό που κάνουμε είναι να ενοποιήσουμε, να ράψουμε δηλαδή μεταξύ τους αυτές τις εγκάρσιες εικόνες των διαδοχικών σταθμών σε μια ενιαία ακολουθία. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις εικόνες με το υψηλό B, που είναι αυτές που δείχνουν την παθολογία. Και παράγουμε εικόνες MIP και MPR, όπως ανέφερα προηγουμένως, που παρέχουν μια εξαιρετικά καλή, γρήγορη επισκόπηση όλης της ανατομίας και της παθολογίας, χρησιμοποιώντας μια ανεστραμμένη κλίμακα του γκρι, δηλαδή η παθολογία φαίνεται μαύρη. Οι ακολουθίες οι οποίες έχουν τον περιορισμό στη διάχυση φαίνονται μαύρες και όχι άσπρες, όπως είμαστε συνηθισμένοι στις τυπικές εικόνες της μανικής τομογραφίας. Και από αυτές τις εγκάρσιες εικόνες παίρνουμε φυσικά και τους παραμετρικούς χάρτες ADC, χρησιμοποιώντας τις χαμηλές και τις υψηλές τιμές B, και κάνουμε και ποσοτικές μετρήσεις. Εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα. Ξεκινώντας, οι πάνω εικόνες δείχνουν τους πιο περιφερικούς σταθμούς και προς τα κάτω πηγαίνοντας τους πιο κεφαλικούς. Στην αριστερή στήλη έχουμε τις εικόνες B50 και στη μεσαία στήλη τις εικόνες B900 και στη δεξιά στήλη έχουμε τις εικόνες του παραμετρικού χάρτη ADC. Αυτές τις εικόνες λοιπόν, τις μεσαίες, τις εικόνες B900, τις παίρνουμε, τις ράβουμε μεταξύ τους και φτιάχνουμε αυτή τη συνολική εικόνα, η οποία βλέπετε ότι έχοντας αντιστρέψει και την κλίμακα του γκρι, μοιάζουν με εικόνες PET, αλλά βέβαια με πολύ καλύτερη διακριτική ικανότητα στο χώρο. Και όπως βλέπετε, μπορούμε να διακρίνουμε όργανα τα οποία έχουν φυσιολογικά υψηλό σήμα στις υψηλές τιμές B, όπως είναι ο εγκέφαλος, η όρχη, ο σπλήνας. Και επίσης μπορούμε να διακρίνουμε και το υπόλοιπο κεντρικό νευρικό σύστημα, τον νότιο μυελό. Αυτή είναι μια ακολουθία radial τρισδιάστατη MIP. Και αυτή είναι η ακολουθία του MPR, που παίρνουμε διαδοχικές εικόνες στεφανιές με αυτό το ράψιμο που είπαμε και εξετάζουμε μία-μία τομή για να δούμε την παθολογία. Αυτές λοιπόν είναι πολύ καλές ακολουθίες για να έχει κανείς με μία ματιά μία πάρα πολύ καλή επισκόπηση της παθολογίας, κυρίως του οστικού μυελού, αλλά όχι μόνο, και να μπορέσει να διακρίνει αν υπάρχει, για παράδειγμα, εστιακό ή διάχυτο πρότυπο διήθησης από κάποια κακοήθεια. Κάποια στοιχεία τεχνικά που έχουν σημασία. Η κάλυψη αυτών των σταθμών των διαδοχικών που είδατε είναι μέχρι 20 εκατοστά ο καθένας. Παίρνουμε τις εικόνες πηγής και μετά τις κάνουμε στο στεφανείο επίπεδο ανασύνθεση, γιατί αυτό έχει φανεί ότι δημιουργεί λιγότερα artifact. Στις εικόνες NPR που είδατε δεξιά, που είναι αυτές που μελετούμε, το πάθος τομής το οποίο ανασυνθέτουμε είναι συνήθως 5 χιλιοστά. Η καλύτερη τεχνική για να καταστήρει κανείς το background lipos είναι STER τεχνική. Και απλώς να σας δείξω πριν για να καταλάβετε οι μαύρες γραμμές τι σημαίνουν. Ο πρώτος σταθμός εκτείνεται από πάνω μέχρι την κάτω μαύρη γραμμή. Ο δεύτερος σταθμός εκτείνεται από την πάνω μαύρη γραμμή μέχρι την κάτω. Επομένως, υπάρχει σε κάθε διαδοχικό σταθμό υπάρχει ένα overlap των δύο διαδοχικών σταθμών που επιτρέπει να κάνουμε πολύ καλής ποιότητας ανασύνθεση των τομών μας. Η εικόνα
τις ακολουθίες βαρύτητας διάχυσης πρέπει πάντα να μελετάτε σε συνδυασμό με τις μορφολογικές ακολουθίες, διότι έχουμε διάφορα ψευδοσθετικά ευρήματα τα οποία πρέπει να έχει υπόψη του κανείς πριν ξεκινήσει την ερμηνεία των εικόνων. Καταρχήν, το γνωστό ζήτημα που ξέρουμε για τον φυσιολογικό υπερπλαστικό ερυθρό μυελό, διάφορες καταστάσεις, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά για παράδειγμα, ένα πολύ συνδυασμένο παράδειγμα είναι η χορήγηση αυξητικών παραγόντων της αιμοποίησης σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία προκαλούν υπερπλασία του ερυθρού μυελού και αυτό πρέπει να διακριθεί από κακοήθη διήθηση και έχουμε τρόπους να το κάνουμε αυτό. Επίσης υπάρχουν διάφορες καλοήθεις αλλιώς όπως τα πολύ συνηθισμένα εμαγγιώματα σπονδυλικά ή άλλα τα οποία θα εμφανιστούν με υψηλό σήμα στις εικόνες διάχυσης με υψηλές τιμές B και πρέπει να τα διακρίνουμε από κακοήθη διήθηση. Επομένως, πάλι θα κάνουμε συσχέτιση της εικόνας με τις μορφολογικές ακολουθίες. Διάφορες άλλες καταστάσεις όπως οστικό οίδημα και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, διάφοροι φυσιολογικοί αντιδραστικοί λεμβαδένες, οι οποίοι έχουν και αυτοί υψηλό σήμα στις υψηλές τιμές B, μικρά αγγεία, νεύρα και γάγκλια. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάζουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπερδεύουμε φυσιολογικές δομές με παθολογία. Και έχουμε φυσικά και κάποια ψευδώς αρνητικά ευρήματα. Ξέρουμε ότι το σκεπτικό βάσει του οποίου η ακολουθία αυτή ανοιχνεύει τους όγκους είναι η ανίχνευση της κυταροβρύθειας. Όγκοι με αραιά καρκινικά κύτταρα μπορεί να διαφεύγουν, ειδικά αν δεν έχουμε ρυθμίσει καλά την κλίμακα του γκρι και το παράθυρο της μελέτης μας. Διάφορες βλάβες με πολύ έντονες αποτανώσεις. Υπάρχουν διάφορα τυφλά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει κανείς πολύ στις εγκάρσεις τομές όπως η βάση του κρανίου, ο αριστερός λοβός του ύπατος κ.ο.κ. Προφανώς μικρά πνευμονικά οζύδια και την περίπτωση αυτή που είπα του εκτεταμένου πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για το screening ομάδων υψηλού ρίσκου για ανάπτυξη κακοηθειών και διάφοροι τύποι καρκινωμάτων που έχουν μια ιδιαίτερη ιστολογία και μπορούν να διαφεύγουν στην ακολουθία βαρύτητας διάχυσης. Για την ποσοτική ανάλυση τώρα και όχι την οπτική που ανέφερα προηγουμένως, έχουμε μελέτες που έχουν δείξει και για το μυέλωμα όπως εδώ και για τις υπόλοιπες κακοήθειες και κυρίως τις μεταστάσεις, ότι μπορούμε να προβλέψουμε βάσει των μέσων τιμών του ADC αν υπάρχει ένα κακοήθες πρότυπο διήθησης. Για παράδειγμα, έχουμε καθορίσει πολύ καλά ένα πρότυπο τιμών για το εστιακό και το διάχυτο πρότυπο διήθησης του οστικού μυελού από το πολλαπλό μυέλωμα και τις άλλες πλασματοκυταρικές δυσκρασίες. Και απλώς ένα νούμερο που μπορεί να έχει κανείς υπόψη του στο μυαλό του είναι ότι στον οστικό μυελό το φάσμα των κακοήθων τιμών κυμαίνεται περίπου από 0,6 έως 1,2. Κάτω από αυτή την τιμή σχεδόν πάντα έχουμε φυσιολογικό μυελό ο οποίος είναι εξ αρχής φυσιολογικός ή μπορεί να είναι φυσιολογικός μυελός ο οποίος έχει επανέλθει μετά από θεραπεία και πάνω από αυτή την τιμή συνήθως έχουμε εστιακές αλλοιώσεις, κακοήθεις, οι οποίες έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία και έχουν πλέον λίγο ή πολύ ελεύθερη διάχυση. Ο δεύτερος πυλώνας αυτής της τεχνικής, όπως είπα, είναι οι ακολουθίες Dixon. Μπορούμε να τις πάρουμε είτε σε ΤΑΦ1 είτε σε ΤΑΦ2 βαρύτητα και μας επιτρέπει να παίρνουμε σε κάθε τομή τέσσερα σετ εικόνων εντός φάσης, αντίθετης φάσης και εικόνες water only και fat only. Τις παίρνουμε και αυτές διαδοχικά σε όλο το σώμα σε εγκάρσιο επίπεδο. Οι σειρές των εικόνων fat only είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις περισσότερες κακοήθειες, γιατί επιτρέπουν την καλύτερη αντίθεση σήματος μεταξύ οστικών εντοπίσεων και φυσιολογικού οστικού μυελού. Αυτές δηλαδή είναι οι εικόνες που απεικονίζουν το λίπος. Όλες οι κακοήθειες αντικαθιστούν το λίπος του οστικού μυελού και φαίνονται σαν μαύρες τρύπες στις εικόνες του οστικού μυελού, σε αυτές τις εικόνες της fat only, και επίσης επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση του κλάσματος λίπους, που είναι μια σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση θεραπευτικής απόκρισης. Εδώ είναι για παράδειγμα σε μία εγκάρσια τομή οι τέσσερις εικόνες που παίρνουμε στο ίδιο ύψος τομής, in-phase, post-phase, water only και fat only, σε έναν ασθενή με καρκίνο και οστικές μεταστάσεις. Υπάρχει μια εστιακή αλλίωση σε αυτό το σπόνδυλο. Αυτή η σειρά ακολουθιών Dixon είναι σε ταφένα βαρύτητα και βλέπετε αυτή, να πούμε, μια φυσιολογική ταφένα ακολουθία, όπως θα περιμένετε να δείτε την κακοήθεια αλλίωση με χαμηλότερη σήμα από τον περιβάλλοντα οστικό μυελό. Κοιτάξτε πόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση αντίθεσης
μεταξύ της κακοήθειας και του φυσιολογικού οστικού μυελού στη fat-only σειρά εικόνων, έτσι, η οποία απεικονίζει μόνο το λίπος και σαν μαύρες τρύπες στις δομές που δεν έχουν λίπος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κακοήθεις εστιακές αλλοιώσεις και η ίδια ακριβώς αλλοίωση στην TAF2 βαρύτητας δείξων ακολουθία, όπου πάλι στις fat-only εικόνες η μετάσταση φαίνεται με σχεδόν απώλεια σήματος μέσα στο background του φυσιολογικού οστικού μυαλού. Τώρα, ποιες είναι ενδείξεις της τεχνικής αυτής. Όπως είπαμε, αποκτάει όλο και περισσότερο κεντρική θέση στην απεικονιστική διαχείριση διαφόρων κακοήθων νόσων και αυτή η διαφάνεια προσπαθεί να τα συμπυκνώσει αυτές τις πολλαπλές ενδείξεις. Ίσως η ισχυρότερη ένδειξη είναι το πολλαπλό μυέλωμα. Ήδη από το 2014 η Διεθνής Ομάδα του Πολλαπλού Μυελώματος έχει εντάξει την ολόσωμα τομογραφία στο workup αυτών των ασθενών και λέει ότι ασθενείς οι οποίοι διαγνώσκονται με ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα με οποιαδήποτε τεχνική απεικόνηση οστικής νόσου στη συνέχεια πρέπει να κάνουν ολόσωμα τομογραφία, διότι αν βρεθεί ότι έχουν πάνω από μια εστιακή αλλίωση, τότε θεωρείται μόνο από αυτό το εύρημα συμπτωματικό μυέλωμα που χρειάζεται θεραπεία. Για κάποιες διεθνείς εταιρείες είναι μάλιστα η εξέταση πρώτης γραμμής για να διαγνωστεί οστική νόσος, αν και οι περισσότερες εταιρείες συστήνουν πρώτα σαν εξέταση πρώτης γραμμής την ολόσωμη αψωνική χαμηλής δόσης. Άλλες ενδείξεις, μια εξαιρετικά σημαντική ένδειξη είναι ο προστάτης, όπου έχουν γίνει αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι σε υψηλού ρίσκου ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα προστάτου και αρνητικό απεικονιστικό συμβατικό έλεγχο, όταν εφαρμόζουμε αυτή την εξέταση, μπορούμε να δούμε οστική νόσο η οποία δεν ανοιχνεύεται ακόμα με το συμβατικό έλεγχο που είναι ακόμα το bone scan. Και επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ότι ανοιχνεύει την υποτροπή πιο νωρίς από τις υπόλοιπες απεικονιστικές μεθόδους στα οστά, κυρίως ξαναλέω από το bone scan που είναι στα πρωτόκολλα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε τροποποίηση θεραπείων πολύ πιο γρήγορα. Οι ασθενείς δεν παίρνουν τη λάθος θεραπεία για παρατεταμένο διάστημα, όπως γίνεται όταν περιμένουμε να αρνητικοποιηθεί ή μάλλον να θετικοποιηθεί το bone scan. Άλλες ενδείξεις, στο μελάνωμα, στην προχωρημένη νόσο, είτε στο επίπεδο της σταδιοποίησης, είτε στο στάδιο του follow-up, υπάρχουν διάφορες εταιρείες όπως η Γερμανική Δερματολογική Εταιρεία και η Ελβετική Δερματολογική Εταιρεία που έχουν εντάξει το whole body MRI στις κατευθυντήριες τους οδηγίες. Για το μαστό βάζω πολλά ερωτηματικά γιατί υπάρχουν πολλές μελέτες που τρέχουν τώρα, αλλά υπάρχουν ειδικές υποομάδες ασθενών όπως διάφοροι καρκίνοι υψηλού κινδύνου ή ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου, παράδειγμα έγκυες, όπου χρησιμοποιείται σε διάφορα κλινικά σενάρια η ολόσωμη μανική τομογραφία. Και στο λέμφωμα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κυρίως σε λεμφώματα τα οποία είναι non-FTG avid. Και επίσης μια σημαντική ένδειξη είναι, αφού ο ασθενής πάρει θεραπεία και βρίσκεται σε πλήρη ύφεση, κυρίως αυτό αφορά παιδιατρικούς ασθενείς ή νέους ενήλικες, το follow-up, το οποίο μπορεί να είναι μακροχρόνιο, ειδικά στα indolent λεμφώματα, μπορεί να γίνεται με ολόσωμη μανική τομογραφία. Στο μυέλωμα, ήδη από το 2015, το International Myeloma Working Group έχει συστήσει, έχουν περάσει ήδη κοντά 7 χρόνια, την ολόσωμη μανική τομογραφία για τον έλεγχο αυτών των ασθενών και μόνο όταν δεν είναι αυτή διαθέσιμη στο εξειδικευμένο κέντρο να γίνεται αξονική μανική τομογραφία. Με αξονική τομογραφία, εννοούμε αξονική μανική τομογραφία που καλύπτει τον αξονικό σκελετό, δηλαδή τη σπονδυλική στήλη και τα οστά της πιέλου. Ξέρουμε ότι ένα ποσοστό ασθενών με νεοδιαγνωστέ μυέλωμα έχουν εστιακές αλλοιώσεις εκτός σπονδυλικής στήλης και πιέλου και αυτοί με το αξόνα σκελή των MRI θα διαγνωστούν ως αρνητική ή οστική νόσο αν δεν γίνει ολόσωμη μανική τομογραφία. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης κατευθυντηρίων οδηγιών για όλο το φάσμα εφαρμογής των απεικονιστικών τεχνικών, όπως γνωρίζουμε, δηλαδή τις τεχνικές προδιαγραφές, την ερμηνεία και το reporting των αποτελεσμάτων, έχουν ήδη δημοσιευθεί πρώτα το 2017 οι αντίστοιχες οδηγίες για την εφαρμογή της ολόσωμης μανητικής τομογραφίας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, τα οποία δημοσιεύθηκαν τα κριτήρια αυτά στο European Urology και στο Radiology το 2019.
δημοσιεύτηκαν οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες, τα κριτήρια MIRADS, για το πολλαπλό μυέλωμα που περιλαμβάνουν και εδώ πέρα και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Μια δεύτερη κατηγορία είναι κακοήθειες, όπου δεν έχουμε ακόμα τόσο ικανή διείσδυση στις κατευθυντήριες οδηγίες των ογκολογικών εταιριών και των εξειδικευμένων εταιριών που παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς, αλλά έχουμε πολύ εμπειροφόρες μελέτες, όπως η μελέτη Streamline, για παράδειγμα, η οποία εφαρμόζεται σε διάφορους καρκίνους και συγκρίνει το whole body MRI με το status quo όσον αφορά τη σταδιοποίηση. Και έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες για το μη μικροπιθαλικό καρκίνο του πνεύμονα, για τον ορθοκολλικό καρκίνο, για το μικροπιθαλικό καρκίνο του πνεύμονα, για τα μυξοειδή λιποσαρκώματα, για τον καρκίνο οθικών. Παράδειγμα, στα μυξοειδή λιποσαρκώματα υπάρχει μια σημαντική μελέτη πρόσφατα δημοσιευμένη, η οποία δείχνει ότι η εξέταση αυτή μπορεί να ανοιχνεύσει πρώιμα απομακρυσμένες εντοπίσεις, αλλά επίσης μπορεί να ανοιχνεύσει πρώιμα μη αναμενόμενες θέσεις υποτροπών. Αυτά τα σαρκώματα έχουν την τάση να εμφανίζονται σε διάφορες άσχετες, μη προβλέψιμες θέσεις, και αυτή η εξέταση έχει δείξει την κλινική της αξία στο να ανοιχνεύει πρώιμα αυτές τις εντοπίσεις και να μπορεί να γίνει ως δυνατόν πρώιμη αντιμετώπιση. Στον καρκίνο οθικών υπάρχουν δύο μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι αυτή η εξέταση, όταν εφαρμόζεται στο στάδιο της αρχικής σταδιοποίησης σε προχωρημένο καρκίνο οθικών, προβλέπει πιο καλά από την αξιολογική τομογραφία την ανεπιτυχή κυταρομείωση σε εκτεταμένους καρκίνους. Μια τελευταία κατηγορία, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι η χρήση της ολόσωμης μαντικής σε σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης ανάπτυξης καρκίνου. Υπάρχουν διάφορα σύνδρομα τα οποία από μόνα τους είναι βέβαια σπάνια, αλλά σε συνδυασμό είναι εξαιρετικά σημαντικά. Είναι σύνδρομα που πολλές φορές επηρεάζουν οικογένειες και επομένως το screening αφορά όχι μόνο τους πάσχοντες ή αυτούς που κάνουν τον γενετικό έλεγχο για να δούμε αν πάσχουν από κάποιο γενετικό σύνδρομο προδιάθεσης καρκίνου, αλλά και όλη την στενότερη ή ευρύτερη οικογένειά τους ανάλογα με το γενετικό προφίλ. Αυτή είναι μια ένδειξη που όλο και μεγαλώνει στο πλαίσιο, μάλιστα, όπως είμαι βέβαιος ότι ξέρετε, της έμφασης σε σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα που υπάρχει διεθνώς και στην ανάπτυξη τεχνικών για το screening αυτών των ασθενών. Ένα τέτοιο παράδειγμα σας δείξω μόνο, που είναι το σύνδρομο Λίφρα-Ουμένη. Για το Λίφρα-Ουμένη, δύο λόγια, είναι ένα σύνδρομο που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο κατασταλτικό γονίδιο τύπη 53, και οι ασθενείς που έχουν αυτό έχουν τη μεγάλη ατυχία να είναι φορείς των μεταλλάξεων αυτών, έχουν ένα διαβίου ρίσκο ανάπτυξης καρκίνου πρακτικώς 100%, και μάλιστα όχι ενός καρκίνου αλλά πολλαπλών καρκίνων, και μάλιστα όχι δύο-τριών κατηγοριών, αλλά ένα πολύ ευρύ φάσμα καρκίνων, μαστού, διάφορα σαρκώματα, φλοιοεπινεφρυδιακά καρκινώματα, όγκους εγκεφάλου, όγκους πνεύμονα και ούτω καθεξής. Και φυσικά υπάρχει ανάγκη, μαζί με όλα τους γενετικούς ελέγχους και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο ενεργού παρακολούθησης, ώστε να ανοιχνεύονται αυτοί οι καρκίνοι κάτω δυνατόν σε ασυμπτωματικό στάδιο και σε στάδιο που δυνητικά είναι διάσημη. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να είναι η ολόσωμη μαντική τομογραφία. Έτσι, για παράδειγμα, αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύθηκαν πέρσι, αφορούν το σύνδρομο Λίφρα-Ουμένη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης Γενετικών Νοσημάτων Προδιάθεσης Καρκίνου, και σας δείχνω απλώς δύο ισχυρά recommendations αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών. Για παράδειγμα, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μετάλλαξη, είναι φορείς αυτής της μετάλλαξης, πρέπει να κάνουν από τη γέννησή τους ολόσωμη μαντική τομογραφία κάθε χρόνο, και οι ασθενείς οι οποίοι είναι ενήλικες και διαδιαγνώσκονται με αυτό, ότι είναι φορείς, έτσι δεν έχουν διαγνωστεί πιο νωρίς, συχνά αυτοί διαγνώσκονται από έναν ασυνήθιστο καρκίνο για την ηλικία τους, πρέπει και αυτοί οι διαβίου να ελέγχονται ετησίως με ολόσωμη μαντική τομογραφία. Αυτή είναι μια ασθενής που παρακολουθούμε στο Αρετέιο, με σύνδρομο Λίφρα-Ουμένη, 24 ετών, έχει κάνει, όπως βλέπετε, ήδη αμφωτερόπλευρη μαστεκτομή. Αυτή ήταν μια αρνητική εξέταση. Είναι οι δύο ανασυνθέσεις που είπα προηγουμένως, το Radial MIP και το MPR.
Επομένως, είναι ένα εξαιρετικά καλό εργαλείο για την παρακολούθηση αυτού του συνδρόμου. Το έδειξα σαν ένα παράδειγμα της δεύτερης μεγάλης κατηγορίας των ενδείξεων, που είναι τα σύνδρομα καρκινικής προδιάθεσης. Και ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι που αρχίζει να αποκτάει λίγο έδαφος, θα λέγα όλο και περισσότερο, είναι αν μπορεί αυτή η εξέταση να χρησιμοποιηθεί από τη στιγμή που έχει μεγάλη ευαισθησία, από τη στιγμή που έχει ολοσωματική κάλυψη και από τη στιγμή που είναι μια εξέταση που δεν έχει ακνοβιολογική επιβάρυνση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το screening του γενικού πληθυσμού, για την ανάπτυξη καρκίνου. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, όχι πάρα πολλές, αρκετές. Η πρώτη που σημειώνω εδώ πέρα είναι μια μεταανάλυση, η οποία έκανε μελέτες, όλες τις αντίστοιχες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, και το συμπέρασμα είναι το εξής: στις μελέτες αυτές που αφορούσαν όμως γενικό πληθυσμό, όχι high risk πληθυσμό, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν παντελώς φυσιολογική εξέταση ήταν μόλις το 6%. Αυτό όμως είναι και ένας δείκτης ότι με αυτήν την εξέταση, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, μπορεί να ανοιχνεύσουμε τα πάντα, μια κύστη στο νεφρό ή στο σηκώτη ή οτιδήποτε. Επομένως, μια ολικώς φυσιολογική εξέταση δεν έχει σχεδόν κανείς. Από αυτούς ασθενείς αυτής της μεταανάλυσης, περίπου το 30% με βάση τα ευρήματα της ολοσωματικής αξιωματικής τομογραφίας χρειάστηκε να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις για να διερευνηθεί περαιτέρω κάποιο εύρημα, και σε ποσοστό μικρότερο του 2% βρέθηκαν καρκίνοι. Πώς μπορούμε λοιπόν να κινηθούμε τώρα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή του screening του γενικού πληθυσμού, έχει κάποιο νόημα? Πάλι τελείως πρόσφατα, βλέπετε ότι όλα αυτά βγαίνουν τώρα. Δημοσιεύθηκε στο Radiology τα αντίστοιχα guidelines, όπως τα RATS που έδειξα προηγουμένως, τα MyRATS του μυελόμους και τα PETRATS του μαγνήτη, του προστάτη, με συγχωρείτε, τα OncoRATS. Αυτά είναι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη εικόνων, ερμηνεία και reporting της ολόσωμης νομικής τομογραφίας για screening του καρκίνου, τα λεγόμενα κριτήρια OncoRATS. Εδώ πέρα είναι το πιο εκτεταμένο πρωτόκολλο που σας ανέφερα προηγουμένως. Βλέπετε ότι περιλαμβάνει αυτά που ανέφερα στην αρχή, αλλά έχει στο τέλος και τις δύο έξτρα ακολουθίες, μία φλερ ακολουθία στον εγκέφαλο και μία ταφένα γκράγιαν έκο βάιμπ ακολουθία για τον πνεύμονα. Και χρησιμοποιούν τα κριτήρια αυτά ένα σύστημα βαθμονόμησης πενταπλής κλίμακας, όπως τα περισσότερα κριτήρια RATS, όπου η υψηλού ρίσκου για κακοήθεια αλλοιώσεις είναι η 4-5, αλλά διαστρωματώνει περαιτέρω το management αυτών των ασθενών, ανάλογα αν είναι ο γενικός πληθυσμός χαμηλού ή ενδιάμεσου ρίσκου ή αν είναι ο υψηλού ρίσκου πληθυσμός. Έτσι, μια αλλοίωση που βάσει τα κριτήρια OncoRATS είναι ακόμα και OncoRATS 3, θέλει περαιτέρω διερεύνηση και βιοψία, αλλά ακόμα και αλλοίωση 1-2 σε αυτόν τον υψηλό βαθμό υψηλού ρίσκου πληθυσμό θέλει ενεργό follow-up, ενώ αντιθέτως στο γενικό πληθυσμό οι αλλοιώσεις 1-2 δεν θέλουν περαιτέρω follow-up. Επομένως, είναι ένα καλό διαγνωστικό εργαλείο και φυσικά είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της εμβολογίας ακριβίας μαζί με όλα τα άλλα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, γενετικό προφίλ, βιοψίες, οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις υποκατηγορίες ασθενών υψηλού ρίσκου για διάφορες κακοήθειες, οι οποίες στοχευμένα μπορεί να ωφεληθούν από αυτή την προσέγγιση. Εστιάζω τώρα, όπως ήταν και το δεύτερο μέρος του μαθήματος, λίγο στο νοστικό μυαλό, για να σας δείξω πώς χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική στην ανίχνευση παθήσεων του οστικού μυελού. Καταρχήν, γνωρίζουμε ότι έχουμε διάφορα πρότυπα δίδυσης του οστικού μυελού που έχουν περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Τα δύο κύρια σε διάφορες κακοήθειες, κυρίως στο μυέλωμα και στις μεταστάσεις, είναι το εστιακό και το διάχυτο. Αυτή είναι μια εικόνα, τώρα είστε εξοικειωμένοι, είναι αυτό που έδειξα και προηγουμένως, είναι μια 3D MIP ακολουθία DWIBS, όπου έχουμε ενώσει τις εικόνες με το υψηλό P, εικόνες δηλαδή P900, και βλέπουμε πολλαπλές διάσπαρτες εστιακές αλλοιώσεις στο νοστικό μυελό σε αυτόν τον ασθενή με εστιακό πρότυπο διήθησης από μυέλωμα. Και εδώ πέρα είναι το πώς φαίνεται το διάχυτο πρότυπο διήθησης, όπου βλέπετε ότι όλος ο οστικός μυελός, η σπονδυλική στήλη, τα οστά της λεκάνης, οι μυελικές κοιλώτες των εγγύς μακρών οστών, οι πλευρές, όλες είναι με παθολογικό σήμα που υποδηλώνουν εστιακό πρότυπο διήθησης. Και βέβαια, όπως ανέφερα προηγουμένως,
τι τη σειρά εικόνων τη χρησιμοποιούμε για αυτό το at a glance imaging που λέμε, να πάρουμε μια γενική ιδέα της κατανομής και του φορτίου νόσου, αλλά κάνουμε και την ποσοτική εκτίμηση. Για παράδειγμα, λοιπόν, μελετάμε τις εγκάρσεις ακολουθίες πάντα για να τις συγκρίνουμε και με τις μορφολογικές εικόνες μας και να είμαστε βέβαιοι για τη διάγνωση, και κάνουμε όπου χρειαστεί εικόνες μετρήσεων, όπως εδώ πέρα βλέπετε η μέση τιμή του ADC σε αυτό το ιερόστο είναι 0,85, είναι ακριβώς το κέντρο του φάσματος των κακοήθων τιμών που ανέφερα προηγουμένως. Εδώ είναι μια ασθενής με ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα, η οποία είχε αρνητικό οστικό έλεγχο με την ολόσωμη εξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. Τα πρωτόκολλά μας λένε ότι αυτή η ασθενής πρέπει να απεικονιστεί στη συνέχεια με ολόσωμη ανδρική τομογραφία, και αν έχει πάνω από μία εστιακή αλλίωση, τότε αυτή θεωρείται συμπτωματικό μυέλωμα. Αυτή η ασθενής το μόνο που είχε στην αξονική ήταν μια περιφερική υπέρπυκνη αλλίωση μέσα στη μυελική κοιλότητα του αριστερού μυριαίου οστού με παθολογικές πυκνότητες. Αλλά τα κριτήρια όπως ισχύουν ακόμα δεν θεωρούν αυτήν την αλλίωση, η οποία δεν προκαλεί οστεόλυση γιατί είναι μέσα στον περιφερικό σκελετό, δεν τη θεωρούν αλλίωση θετική, η οποία θα υποδηλώσει την ανάγκη για άμεση έναρξη θεραπείας. Αυτή η ασθενής λοιπόν προχώρησε σε ολόσωμη ανδρική τομογραφία και εκεί πέρα είδαμε, εκτός φυσικά από την αλλίωση η οποία έχει πολύ έντονο περιορισμό διάχυσης και τυπική εικόνα εντόπισης μυελώματος στο αριστερό μυραίο οστό, και μια δεύτερη αλλίωση με παθολογικό σήμα στις ψηλές τιμές B, η οποία ήταν στην αριστερή κλίδα, με παθολογικές τιμές ADC. Η ασθενής είχε πάνω από μια εστιακή αλλίωση, επομένως στην ολόσωμη ανδρική τομογραφία. Η αξονική και αναδρομικά ήταν τελείως αρνητική, και αυτό ήταν απόλυτη ένδειξη για την έναρξη θεραπείας. Διάφορες διαγνωστικές παγίδες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι, για παράδειγμα, όπως είπαμε, ότι δεν πρέπει. Ότι βλέπουμε με παθολογική απεικόνιση στις ψηλές τιμές B ή ακόμα και στο ADC να το θεωρούμε παθολογική αλλίωση. Πρέπει να το συγκρίνουμε και με τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα ήταν ένα καλό ηθεσκάταγμα μιας πλευράς, η οποία προκαλούσε οστικό είδημα και την εικόνα που είδατε προηγουμένως. Επίσης, για παράδειγμα, άλλη ασθενής με ασυμπτωματικό μυέλωμα είχε μία εστία στη σπονδυλική στήλη, η οποία όταν κοίταξε κανείς τις υπόλοιπες ακολουθίες ήταν εικόνα ενός τυπικού εμαγγιώματος. Βλέπετε εδώ για παράδειγμα την ακολουθία TAV2 Dixon που ανέφερα. Αν αυτή η ακολουθία έδειχνε μια αλλίωση, αν αυτή η αλλίωση ήταν κακοήθης διήθηση από μυέλωμα, θα έπρεπε να μην έχει καθόλου λίπος, θα πρέπει να φαίνεται μαύρη εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει σήμα όπως ο υπόλοιπος οστικό μυελός, διότι το τυπικό σπονδυλικό εμαγγείωμα έχει background λίπος, και εδώ ήταν η επιβεβαιωτική εξονική τομογραφία. Και αντιστοίχως μια άλλη περίπτωση, όπου εδώ πέρα έχουμε ένα σάρκωμα. Τη δείχνω για να σας πω ότι οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει στις μεταστάσεις από προστάτη, από μαστό και ούτω καθεξής και στο μυέλωμα, και αυτά τα πρότυπα κακοήθων τιμών έχουν βγει σε αυτές τις παθήσεις. Τώρα που αρχίζουμε να απεικονίζουμε ασθενείς και με άλλες κακοήθειες, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των τιμών αυτών, και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε extrapolation αυτών των τιμών σε άλλες κακοήθειες, όπως για παράδειγμα στα μυξοειδή λιποσαρκώματα, όπως είναι εδώ πέρα, όπου έχουμε παρατηρήσει και έχει αρχίσει να δημοσιεύεται αυτό, ότι οι μέσες τιμές ADC σε αυτές τις κακοήθειες είναι πιο ψηλές από τις μεταστάσεις και τα μυελώματα, τις μεταστάσεις των συμπαγών όγκων και τα μυελώματα. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτή ήταν μια ενεργός εντόπιση στο νοστικό μυαλό της οσφυγικής μυαλής σπονδυλικής στήλης με ADC που πλησιάζει το 1,5. Αυτή η τιμή του ADC είναι φυσιολογική στο μυέλωμα και στις μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους, δεν είναι στα μυξοειδή λιποσαρκώματα. Βλέπετε εδώ πέρα και τον πρωτοπαθή όγκο που έχει παρόμοιες τιμές ADC και παρόμοια εικόνα. Και κλείνω με το κομμάτι της εκτίμησης θεραπευτικής απόκρισης, που είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι. Οι πρώτες μελέτες που δείξανε πόσο μπορεί να βοηθήσει κυρίως με τον ποσοτικό έλεγχο του ADC η ολόσωμη ανδρική τομογραφία στην πολύ γρήγορη εκτίμηση θεραπευτικής απόκρισης, δηλαδή να δείξει πιο γρήγορα τη θεραπευτική απόκριση και να δείξει πιο γρήγορα και την υποτροπή, ήταν μελέτες που γίνανε σε μεταστάσεις από προστάτη και σε μεταστάσεις από
καρκίνο του μαστού, με reference standard το bone scan ή την αξιολογική τομογραφία ανάλογα με την ένδειξη, όπου είδαμε ότι, για παράδειγμα, σε διαδοχικούς ελέγχους είχαμε με την ολοσωματική τομογραφία μια έγκαιρη, πολύ έγκαιρη ανάδειξη της υποτροπής, ενώ αντίθετα δεν είχαμε μορφολογικά χαρακτηριστικά στην αξιολογική τομογραφία ή χαρακτηριστικά πρόσληψη στο bone scan που να δείχνουν μεταβολή στην εικόνα της οστικής νόσου, με αποτέλεσμα ασθενείς να παίρνουν επί μακρόν θεραπείες οι οποίες δεν δουλεύουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πολλαπλό μυέλωμα. Σας δείχνω εδώ πέρα παράδειγμα εκτίμησης απόκρισης σε έναν ασθενή με πολλαπλό μυέλωμα. Αριστερά είναι η εικόνα αμέσως πρώτης έναρξης θεραπείας που δείχνει μια πολύ εκτεταμένη οστική νόσο, συνδυασμό διαχύτου και εστιακού προτύπου διήθησης. Και η τυπική εικόνα όταν έχουμε πλήρη απόκριση, εδώ πέρα ήταν μετά από 3 κύκλους VMB, βλέπει κανείς πλήρη νορμαλοποίηση του σήματος του οστικού μυελού, και επειδή γίνεται αυτό, ξεχωρίζει το σήμα στο background του νοτιού μυελού. Αυτό είναι ένα πρότυπο ανταπόκρισης, πλήρους ανταπόκρισης στον ποιοτικό έλεγχο. Ένα άλλο πρότυπο όμως είναι αυτό που έχουμε αλλοιώσει, που παραμένουν αμετάβλητες κάτω μάλλον ήτων στην ποιοτική παρατήρηση, αλλά έχουν μεταβολές στον ποσοτικό έλεγχο. Εδώ πέρα είναι πάλι ασθενής με μυέλωμα με εστιακό πρότυπο διήθησης, πολλαπλές διάσπαρτες εστιακές αλλοιώσεις. Εδώ είναι πρώτης ενάρξης θεραπείας και εδώ είναι στα πλαίσια μιας μελέτης μας μετά από μόλις ένα κύκλο θεραπείας. Και βλέπετε ότι παραμένουν οι αιστείες. Άλλωστε, ο ασθενής έχει απεικονιστεί μόλις 4 εβδομάδες μετά, στη μια εβδομάδα του διαλύματος μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύκλου. Όταν όμως πάρει κανείς μία-μία αυτές τις αλλοιώσεις, εδώ πέρα αριστερά είναι ένας χρωματικός χάρτης ADC σε αυτόν τον ασθενή, με μία αλλοίωση στο δεξιό λαγόνιο, που πρώτης θεραπείας κειμενόταν οι μέσες τιμές του ADC, βλέπετε εδώ γύρω στο 0,7, και μετά από μόλις 3 εβδομάδες, μετά από ένα κύκλο, διπλασιάστηκε η τιμή του ADC, και παρότι μορφολογικά δεν άλλαξε καθόλου η αλλοίωση, αυτή η αλλοίωση ήταν μια αλλοίωση με πλήρη απόκριση. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας και το pitfall του T του shine through στην οπτική παρατήρηση, που μπορεί να μας δείξει ότι παραμένουν εστιακές αλλοιώσεις μετά τη θεραπεία, αλλά αυτές οι αλλοιώσεις δεν είναι ενεργές, και επομένως πρέπει να συνδυάζουμε την ποιοτική εκτίμηση μαζί με τις ποσοτικές μετρήσεις. Και μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην εκτίμηση θεραπευτικής απόκρισης με την ολοσωματική τομογραφία στις παθήσεις που εξετάζουμε είναι ο υπολογισμός του κλάσματος λίπους του οστικού μυελού. Αυτός είναι ένας νέος σχετικά απεικονιστικός δείκτης απόκρισης στις μελέτες. Υπολογίζεται από εικόνες που διαχειρίζουν σήμα νερού λίπους, όπως οι εικόνες Dixon, αλλά όχι μόνο, ακόμα και μια κλασική in-post face ακολουθία Gradient Echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει το σήμα του νερού και του λίπους και να υπολογίσει το fat fraction. Το σκεπτικό εδώ είναι το λίπους του οστικού μυελού αντικαθίσταται στην κακοήθη διήθηση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από οποιαδήποτε κακοήθεια, και είτε αυτό αφορά εστιακό είτε διάχυτο πρότυπο. Και όταν όταν ανταποκρίνεται στη θεραπεία ο ασθενής, τότε αποκαθίσταται και το λίπος του οστικού μυελού, και αυτές τις διαφορές μπορούμε να τις ποσοτικοποιήσουμε και να τις εκφράσουμε με νούμερα. Και είναι μια τεχνική η οποία έχει δείξει πάρα πολύ καλή επαναληψιμότητα στις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα. Αυτή είναι μια μελέτη που μόλις έγινε δεκτή σε μια ομάδα ασθενών, η οποία εξετάστηκε προοπτικά. Και ήταν ασθενείς οι οποίοι είχαν νεοδιαγνωστεί πολλαπλό μυέλωμα και απεικονίστηκαν πρώτης ενάρξης θεραπείας και μετά από μόλις ένα κύκλο, μετά από 3 με 4 εβδομάδες. Και αυτή η μελέτη έδειξε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι το fat fraction μπορούσε να διαχωρίσει πάρα πολύ καλά τους ασθενείς αυτούς που, όταν μετρήθηκε η απόκρισή τους μετά από πολλούς μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες, τότε που είχαν το best response, μπόρεσε λοιπόν η τεχνική αυτή, εφαρμοζόμενη μόλις μετά από ένα κύκλο, να διαχωρίσει πολύ καλά τους ασθενείς που τελικά θα έχουν πολύ καλό response, δηλαδή από very good partial response και πάνω από τους υπόλοιπους, ενώ το ADC δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει αυτές τις δύο ομάδες των ασθενών τόσο πρόημα. Και αυτό δεν έγινε μόνο με τις τιμές του mean ADC, αλλά έγινε τμηματοποίηση όλου του οστικού μυελού. Δεν πήραμε δηλαδή ένα ROI μόνο, αλλά τμηματοποιήσαμε, κάνουμε segmentation σε όλο το οστικό μυελό.
και μετρήσαμε διάφορα histogram metrics και όχι μόνο ένα, 18 histogram metrics για το fat fraction και 18 για το ADC. Δύο παραδείγματα, εδώ είναι ένας άντρας 54 ετών με νεοδιαγνωστές πολλαπλό μυέλωμα. Αριστερά είναι ο χρωματικός χάρτης του fat fraction πριν από την έναρξη του κύκλου της θεραπείας και δεξιά είναι μετά από ένα κύκλο θεραπείας. Αυτός ο ασθενής είχε πολύ μεγάλη αύξηση στο fat fraction, 74%. Βλέπετε εδώ πέρα ότι αρχίζουν να φαίνονται κόκκινες, πράσινες, κίτρινες εστίες μέσα στον οστικό μυελό. Άρα έχουμε αύξηση του fat fraction. Η αύξηση στο ADC ήταν μικρή. Το τελικό response grade ήταν very good partial response. Ενώ σε έναν άλλον ασθενή, πάλι ο αριστερός χάρτης είναι πριν την έναρξη θεραπείας, δεξιά είναι μετά από ένα κύκλο. Εδώ πέρα όχι μόνο δεν υπήρχε αύξηση, αλλά υπήρχε και μια ελάχιστη λάτωση στο RFF και το τελικό response grade μετά από 6 μήνες ήταν partial response. Τα συμπεράσματά μου και μετά θα είμαι έτοιμος να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση, αν μπορώ. Έχουν ήδη ανεπτυχθεί κατευθυντήριες οδηγίες για την ολοσωματική τομογραφία, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως σε μεταστατικό καρκίνο προστάτη και σε πολλαπλό μυέλωμα, τα MET-RADS και τα MY-RADS. Περιλαμβάνονται επίσης αυτές οι δύο ενδείξεις στις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες των παθολογικών ογκολογικών εταιριών που διαχειρίζονται αυτούς τους αρρώστους. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κατευθυντήριες οδηγίες για την ολοσωματική τομογραφία ως screening σε άτομα με σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης ανάπτυξης καρκίνου, όπως το σύνδρομο Λίφραγμένη και άλλα που αναφέραμε, και είναι ήδη υποδιερεύνηση η χρήση της ως προληπτικού ελέγχου του ασυμπτωματικού πληθυσμού, κυρίως σε high-risk ομάδες. Υπάρχει από διάφορες μεμονωμένες μελέτες η τάση για αντικατάσταση πολλαπλών απεικονίσεων κατά την αρχική σταδιοποίηση και άλλων κακοηθειών. Η DWIPS ακολουθία είναι ο βασικός πυλώνας της τεχνικής και χρησιμοποιείται με την ανασύνθεση εικόνων MIP και MPR για τη γρήγορη εκτίμηση της νόσου. Εστίες παθολογικού σήματος στα υψηλά B δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά εντοπίσει υποδιερεύνηση νόσου. Πρέπει να γίνεται η σύγκριση των εγκάρσεων τιμών του diffusion με μορφολογικές εικόνες ανασταθμό και μέτρηση τιμών ADC για χαρακτηρισμό βλαβών. Προσθέτω εδώ το fat fraction ως νέο πάρα πολύ υποσχόμενο βιοδείκτη εκτίμησης της ανταπόκρισης θεραπεία όσον αφορά το νοστικό μυαλό σε διάφορες κακοήθειες. Ο μέσος χρόνος ερμηνείας ολοσωματικής τομογραφίας από την εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλος και σε αυτό το χρόνο πρέπει να προσθεθεί και ο χρόνος της μετεπεξεργασίας, ο οποίος επίσης είναι μεγάλος. Οι εικόνες δεν παράγονται αυτομάτως, αλλά θέλουν ένα στάδιο post-processing εξαιρετικά σημαντικό και θα μπορούσε να συζητήσει κανείς για το πώς θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το χρόνο ερμηνείας μέσω διαφόρων τεχνικών, τεχνητής νοημοσύνης ή κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για την ομιλία σας. Ήταν πολύ καλά δομημένη, πολύ καλά τεκμηριωμένη και με εξαιρετικά παραδείγματα. Νομίζω μας δώσατε όλη την εικόνα πάνω σε μια μέθοδο που δεν είναι πολύ παλιά, αλλά δείχνει μια ολοέμε και αυξανόμενη τάση σε εφαρμογές και σε παιδεία και σε χώρους που στην αρχή δεν τα είχε φανταστεί κανείς. Θα ήθελα να απευθυνθώ στο ακροατήριο. Βλέπω ήδη την κυρία Ξινού, έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Ξινού, παρακαλώ, κάντε την ερώτησή σας. Μπορεί να κάνετε unmute. Κάντε unmute αν έχετε την καλοσύνη. Μπορείτε να κάνετε unmute στον ήχο σας και να κάνετε την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή δεν σας ακούμε, αλλά δείχνει ότι το σήμα ότι είσαστε unmute. Άρα να περιμένουμε μέχρι να κάνει unmute η κυρία Ξινού. Το έχουμε απελευθερώσει, μπορείτε να κάνετε unmute και να σας... μας γράφει ότι δεν... Ναι, τώρα γίνεται. Έλα Κατερίνα, σας τώρα γίνεται. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια κύριε Κουτουλίδη, εξαιρετική ομιλία πραγματικά. Πολύ απλή για μας που δεν ξέρουμε αυτήν την μέθοδο. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι εύκολη η συμμόρφωση και η συνεργασία των ασθενών κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης
και αν κάνετε κάτι έτσι ώστε να γίνει ευκολότερο, αν υπάρχει κάποιο tip πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Οι συμμόρφωση, όπως όλες οι εξετάσεις του μαγνητικού συντονισμού, κρατάνε πολλή ώρα, έχει τις δυσκολίες της, αλλά το ποσοστό επιτυχούς εξέτες, δηλαδή οι εξέτες που θα μας δώσουν τη διαγνωστική πληροφορία που θέλουμε, τουλάχιστον σε εμάς, κάνουμε περίπου 2 με 3 την εβδομάδα, είναι πρακτικός 100%. Βοηθάει, για παράδειγμα, επειδή κάνουμε και στα 3 τέσλα και στο 1,5 τέσλα, συνήθως είναι κατά τη πιο καλή εξέταση στα 3-4 που έχουν το πιο ευρύ γκάντρι των 70 εκατοστών και όχι των 60 εκατοστών. Βοηθάει πάρα πολύ φυσικά, όπως πάντα, στις μαγνητικές τομογραφίες να έχουν δοθεί σωστά οι οδηγίες στον ασθενή πριν ξεκινήσει η εξέταση. Βοηθάει πάρα πολύ να υπάρχει ένα πολύ καλό σύστημα αυτόματων επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτούς τους καινούς μαγνήτες που εξηγεί στον ασθενή πόσο θα κρατήσει η επόμενη ακολουθία, ώστε να μην ακούει ένα θόρυβο χωρίς να ξέρει πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Φυσικά βοηθάει να έχει μουσική ή οτιδήποτε άλλο στα αυτιά του και πάντα λοιπόν εμείς τους ρωτάμε τι θέλουν και βάζουν, παρότι μπορεί να φαίνονται λίγο αστεία αυτά, αλλά είναι σημαντικά. Τους βάζουμε ό,τι θέλουν να ακούσουν, είτε ραδιόφωνο, είτε ακόμα και μια playlist από το Spotify, ας πούμε, που ακούνε. Αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ να ηρεμούν ή να ακούσουν τρίτο πρόγραμμα. Και η συχνή επικοινωνία μαζί τους. Σκεφτείτε επίσης ότι μια εξέταση που δεν γίνεται ουσιαστικά με συγκράτηση αναπνοής και δεν έχει σκιαγραφικό. Αυτά είναι δύο πράγματα που συχνά κάνουν πιο δυσχερή τη λήψη πολύ καλών εικόνων στο μαγνητικό συντονισμό. Εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Κράτηκα να πνοήσει έχει μόνο η ταφένα gradient echo vibe στο πνεύμονα που χρησιμοποιείται σε πολύ λίγες ενδείξεις. Εμείς το κάνουμε εξαιρετικά σπάνια, είναι ουσιαστικά για το screening του γενικού πληθυσμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν γίνεται να κάνω άλλη μια ερώτηση, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Ασφαλώς. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, μέχρι τα γόνατα είναι οι σταθμοί, φτάνουν οι σταθμοί, φτάνεται μέχρι όλο το σκελετό, μέχρι τους ακροσπόδες. Στις περισσότερες ενδείξεις φτάνουμε μέχρι τα γόνατα. Γιατί έτσι βραχύνεις το χρόνο της εξέτασης. Δηλαδή το να πάρεις ένα παραπάνω σταθμό θα τον πάρεις σε όλες τις ακολουθίες και θα επιβαρύνεις την εξέταση με 10-15 λεπτά χωρίς λόγο. Υπάρχουν κάποιες λίγες ενδείξεις. Μία, ας πούμε, είναι τα σαρκώματα των μαλακών μορίων. Εκεί πέρα θα πάμε μέχρι τον άκρο πόδα. Έχουμε δει κάποιες απρόβλεπτες εντοπίσεις στο υποδόριο, για παράδειγμα, σε κάτι άσχετες θέσεις. Και εκεί πέρα υπάρχει η σύσταση να καλύπτουμε μέχρι τον άκρο πόδα. Στις περισσότερες όμως ενδείξεις, σίγουρα στο μυέλωμα και στις μεταστάσεις, για παράδειγμα, τα guidelines και τα MyRADS και τα PETRADS λένε μέχρι το γόνατο ή ακόμα και mid-thigh. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάλυψη, δηλαδή, είναι πιο μεγάλη από το 5, έτσι. Προφανώς. Υπάρχει κάποια ερώτηση είτε από τους συναδέλφους που είναι εδώ στην αίθουσα, είτε από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Πριν από λίγο, αν δεν έκανα λάθος, είχα δει μια ερώτηση στο chat εκ μέρους του κυρίου Γερούκη για το πώς συνταγογραφείται αυτή η εξέταση. Δεν συνταγογραφείται. Όπως γίνεται στην Ελλάδα συνήθως, συνταγογραφούνται παραπάνω από μία εξετάσεις. Απολύτως δικαίως εδώ πέρα, είναι και πολύ λιγότερες από ό,τι θα έπρεπε δηλαδή, για να μπορούμε να την κάνουμε. Δυστυχώς αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι από αυτές τις εξετάσεις που ψιλοεύχεσαι κιόλας να μην συνταγογραφηθούν, γιατί είδατε τι έγινε πριν από λίγα χρόνια με κάποιες σημαντικές εξετάσεις, όπως τη μαγνητική εντερογραφία και άλλες, ή τη CT στεφανιογραφία, που συνταγογραφήθηκαν με κάτι εξευτελιστικές τιμές για εμάς τους ακτινολόγους. Φανταστείτε λοιπόν μια εξέταση η οποία παράγει περίπου 5.000 εικόνες, η οποία θέλει να καθίσει ο τεχνολόγος μετά να κάνει πολλή μεταπεξεργασία, που χρειάζεται ο ακτινολόγος να δει αυτές τις χιλιάδες εικόνες, να κάνει μετρήσεις, παράδειγμα, μπορεί να μην τις φανταστεί κιόλας, μπορεί να χρειαστεί να τις κάνει και να βλέπει την εξέταση μία ώρα. Και τελικά αυτή η εξέταση να κοστολογηθεί από κάποιους, τέλος πάντων, που δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται, με μια τιμή αστεία. Δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και συνήθως ψάχνουμε και για χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα για να κάνουμε τις ασθενείς στα πλαίσια πρωτοκόλλου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς το bypass στο ελληνικό είναι, ναι, συνταγογραφούμε θώρακα. Τρεις εξετάσεις, ας πούμε. Τρεις εξετάσεις, μην φανταστείτε και τίποτα φοβερό. Και κοιτάς με αυτό το πράγμα, τουλάχιστον υπάρχει μια στοιχειώδης αποζημίωση για το, για το νοσοκομείο. Και μια απόσβεση της όλης προσπάθειας. Mm-hmm. Κάποιος άλλος συνάδελφος, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Γιατί του λέει, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Να ρωτήσω πιο πολύ την προσωπική σας οπτική. Δηλαδή την οπτική που βασίζεται και στην εμπειρία που έχετε την κλινική, που είναι μεγάλη, και στην ερευνητική εμπειρία, αφού σε πολλά πράγματα γύρω από την ολόσωμη μαγνητική τομογραφία η ομάδα της κ. Μουλοπούλου και εσείς προσωπικά έχετε συμβάλει σημαντικά. Να κάνω την εξής ερώτηση. Η μέθοδος δείχνει να επεκτείνεται και να σταθεροποιείται. Και για ορισμένους χώρους, όπως το, για ορισμένα νοσήματα, όπως το πουλαρμό διάλωμα ή τη μεταστάση του καρκίνου προστάτου, μάλλον εκεί τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι επεκτείνεται και σε χώρους που παλιά βλέπαμε το PET να είναι κυρίαρχο. Τώρα πια προστίθεται και η εμπειρία στη βιβλιογραφία από το PET-MR που αμέσως τα βάζει δίπλα-δίπλα με τις ίδιες συνθήκες στον ίδιο ασθενή. Εάν όλη αυτή την πληροφορία που εσείς την έχετε, την σταθμίσετε και σας ζητήσω να κάνετε μια πρόβλεψη, να μου δώσετε την προσωπική σας οπτική, μια πρόβλεψη. Θα επικρατήσει η ολόσωμη μαγνητική της, του PET? Για να το κάνω πιο απλό, αν εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, που τώρα πρόσφατα αποφασίσαμε και παίρνουμε ήδη ένα πολύ ισχυρό μαγνήτη 3-4. Γιατί η δικιά μου θεώρηση είναι, αλλά χωρίς να έχω δει το δικό σας background, η δικιά μου θεώρηση είναι ότι θα επικρατήσει ο μαγνήτης του PET. Άρα γιατί να κάνει το νοσοκομείο επένδυση σε ένα PET. Η δικιά σας οπτική όμως, που έχει μεγαλύτερο βάρος, ποια θα ήταν? Ναι, να σας πω. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Θα ήθελα να κάνω την αντίθεση, για παράδειγμα, με την ολόσωμη αξονική, που όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς, κύριε καθηγητά, τη χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια παρετέω και σε διεθνείς μελέτες για το μυέλωμα. Αυτή είναι μια εξέταση που είναι εξαιρετικά χρήσιμη, η αξονική, αλλά είναι μια εξέταση η οποία, ως προς τις ενδείξεις της, τελειώνει κάπου εκεί. Έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις πλασματοκυταρικές δυσκρασίες, όχι μόνο στο μυέλωμα, ας πούμε, και στο MGAS, που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά δεν επεκτάθηκε παραπάνω όσον αφορά στις ενδείξεις. Εξαιρετικά χρήσιμος ο ρόλος της εκεί που χρησιμοποιείται. Η μαγνητική, πραγματικά η ολόσωμη, δείχνει μια πολύ σημαντική δυναμική. Και δείχνει μια πολύ σημαντική δυναμική, γιατί αφενός υπάρχει, όπως είπατε, η ομάδα των παθήσεων εκείνων όπου πραγματικά έχει εγκαθιδρυθεί, που όπως είπατε είναι το μυέλωμα και οι μεταστάσεις, αλλά από εκεί και πέρα τα διάφορα πλεονεκτήματα που έχει, η έλλειψη ιωτήσεως ακνοβολίας, το διευρυνόμενο σώμα ενδείξεων που έχουμε για τη χρησιμότητά της στις σταδιοποίησης διαφόρων κακοηθειών, το εξπερτίζ που αποκτάται σε κάποια κέντρα διεθνώς, το τρομερά μεγάλο εργαλείο της ποσοτικοποίησης που έχουμε και για τη διάγνωση, για να κάνουμε σωστή αρχική διάγνωση, άρα να ανιχνεύσουμε καλύτερα και να χαρακτηρίσουμε καλύτερα, αλλά και στη φάση, όπως είδατε και στη τελευταία μελέτη που σας έδειξα, της εκτίμησης θεραπευτικής απόκρισης με ποσοτικοποίηση είτε του ADC είτε του fat fraction, οδηγούν σε μια διεύρυνση ενδείξεων, πρώτα απ' όλα σε διάφορες κακοήθειες, δεύτερον στα προκαρκινικά σύνδρομα αυξημένης καρκινητικής προδιάθεσης, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Και τρίτον, στο screening ασθενών. Προφανώς, οτιδήποτε αφορά screening ή επαναλαμβανόμενους ελέγχους, δίνει ένα τρομερό edge, ας πούμε, ένα τρομερό πλεονέκτημα έναντι του PET που είπατε στην μαγνητική, διότι μπορεί να απεικονίζει το άλλος, όπως είδατε για παράδειγμα, στα κληρονομικά σύνδρομα από τη γέννησή του σε αιτήσια βάση, χωρίς καμία επιβάρυνση, πράγμα που δεν θα μπορούσε να γίνει με μια εξέταση που έχει τόση μεγάλη επιβάρυνση όπως το PET. Επομένως, η απάντηση θα έλεγα, που θα έδινε είναι το εξής, ότι θεωρώ πως δεν θα επικρατήσει το PET με την έννοια ότι θα αντικαταστήσει όλες τις ενδείξεις του PET, αλλά θα αντικαταστήσει κάποιες ενδείξεις του PET και επιπλέον θα αποκτήσει ένα μεγάλο αριθμό ενδείξεων που το PET δεν είχε και δεν θα είχε ποτέ. Το PET έχει μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από το πόσο είναι άβιντ ένας όγκος είτε στο ATG είτε σε άλλους ιχνηθέτες,
Εδώ πέρα έχουμε άλλου τύπου εργαλεία, όπως γνωρίζετε, που μετράνε κυταροβρύθια, που μετράνε κλάσμα λίπους, και έχουμε δυνατότητα να εξετάσουμε και όγκους οι οποίοι δεν έχουν ένδειξη από το PET. Αλλά επαναλαμβάνω, οι κάποιες τρομερά σημαντικές ενδείξεις του PET δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λέμφωμα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει το λέμφωμα, για παράδειγμα, στο Hodgkin και στα high-grade λεμφώματα, DLBCL και τα λοιπά, στην αρχική διάγνωση, στο interim και στην εκτίμηση της θεραπευτικής απόκρισης. Αλλά όπως είπα, γιατί να κάνει κανείς, αφού μπει στη φάση του follow-up, η οποία ανάλογα με το τύπο του λεμφώματος μπορεί να είναι για 3, 5, 7, 8 χρόνια, γιατί σε αυτό το follow-up, σε ένα ασθενή ο οποίος είναι σε πλήρη ύφεση και ο οποίος είναι παιδί ή νέος ενήλικας, να γίνεται με PET ή ακόμα και με αξονική, από τη βάση του κρανίου μέχρι τους μυρούς, και όχι με ολόσωμη μαντική. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ολοκληρωμένη απάντηση. Υπάρχει μια ερώτηση στο chat. Αν θέλετε να σε διαβάσω, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, αλλιώς σας τη διαβάζω εγώ ευχαρίστως. Τη βλέπω και είναι περίπου αυτό που είπα προηγουμένως. Αυτή είναι μιλάει για το PSMA στο PET, στη βιοχημική υποτροπή του καρκίνου του προστάτη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από αυτά που ανέφερα πριν, όπως ήταν και το λέμφωμα, όπου με όλα τα προβλήματα που έχει η διαθεσιμότητα αυτού του φαρμάκου, όπως ξέρουμε, για παράδειγμα στη χώρα μας, είναι μια εξέταση που φαίνεται από τα δημοσιευμένα δεδομένα ότι έχει μια πολύ καλή ακρίβεια στην ανίχνευση της υποτροπής των ασθενών αυτών. Προς το παρόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος να αντικαταστήσει αυτή η εξέταση του PSMA, να αντικατασταθεί από την ολόσωμη μανική τομογραφία, αλλά βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά, για να τα συμπεράνει κανείς, θα πρέπει να κάνει καλά σχεδιασμένες προοπτικές μελέτες παρατήρησης που θα συγκρίνουν ομοειδείς πληθυσμούς με αυτές τις δύο μεθόδους. Εμείς, για παράδειγμα, ξεκινάμε μια μελέτη τώρα που θα συγκρίνει το PET με την ολόσωμη μανική τομογραφία προοπτικά στο μυέλωμα σε διάφορα time points, και το υπόθεση με την οποία ξεκινά αυτή η μελέτη είναι ότι η ολόσωμη μανική μπορεί να επαναληφθεί πιο πολλές φορές. Άρα μπορεί να βρει το optimum time point όπου θα εκτιμάται η θεραπευτική απόκριση. Όπου τώρα γίνεται περίπου στην τύχη. Δηλαδή λέμε ότι θα κάνουμε μία baseline, μία στο τέλος της θεραπείας του induction πιθανώς και μία στη φάση, ας πούμε, της μεταμόσχευσης. Όταν όμως δυνατότητα να κάνεις 4-5 διαδοχικές εξετάσεις, σχεδιάζοντας καλά πότε θα τις κάνεις, μπορείς να δεις και να σχετίσεις καλύτερα το πότε θα γίνει αυτός ο έλεγχος με βάση τα αποτελέσματα της απόκρισης. Αυτό λοιπόν, το πλεονέκτημα της μανιτικής τομογραφίας, ότι μπορεί να επαναληφθεί, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί από το PET. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει, να σχολιάσει, να κάνει κάποια παρατήρηση? Αν όχι, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουτουλίδη. Ήταν πολύ, πολύ δεμένη και πολύ πληροφορική η ομιλία σας. Μας βοήθησε πάρα πολύ όλους μας και να καταλάβουμε καλύτερα και να δούμε και τις προοπτικές που πραγματικά φαίνεται ότι έχει η μέθοδος, και βέβαια να την αγκαλιάσουμε περισσότερο, δεδομένου ότι αυτές οι προοπτικές είναι που ανοίγουν το χώρο της τεχνολογίας και μας δίνουν και περισσότερο και ενδιαφέρον στη δουλειά μας, αλλά και κλινική σημασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα και ευχαριστούμε για την πολύ καλή σας ομιλία. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε να κάνω αυτή την ομιλία και να δείξω κάποια πράγματα από τη βιογραφία και από τη δουλειά μας. Και χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση που ακολούθησε, που δείχνει και το ενδιαφέρον για αυτήν την τεχνική και τις ενδείξεις της. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όσους παρακολουθήσανε, είτε από μακριά είτε από κοντά. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Κουτουλίδη. Τα χιόνια λιώσανε, φαντάζομαι, στην Αθήνα. Τελείως πια. Τελείως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.